Καταρρύψει το άτυπο
χρόνο, το άτυπο ανέβασμα, με ένα 46-65. Φέτος λοιπόν έκανε από ό,τι ταχύτερο, με ένα 46-57. Πάρε το Fan Club, βλέπω, πέρασε ένα λεωφορείο, φέτος διόρροφο του χρόνου. Διόρροφο δεν χωράει. Είναι αυτό, μας βρίσκουν τα δέντρα, ο λόγος. Επειδή οι περισσότεροι που παρευρίσκονται γνωρίζουν το χαρακτήρα μου, ξέρουν ότι δεν γλύφω. Ο πρόεδρος γέλασε, τον άκουσα. Ο κόσμος του Βόλου είναι συγκλονιστικός. Είναι μία ανάβαση που θα τολμήσω να πω ότι τίνει να γίνει πιο δημοφιλής από την Ριτσόνα. Όσο και αυτό τους Αθηναίους, εάν μας δημιουργεί έτσι λίγο μία ταραχή, είναι μία πραγματικότητα. Η ζέστη, η αγάπη, το ενδιαφέρον και ειδικά από νέα παιδιά, οι οποίοι έδειξαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο μεγάλη θέρμη, μας αγκάλιασαν όλους. Είναι πράγματι συγκλονιστική. Το δεύτερο που θέλω να πω, χωρίς να θέλω να ρίξω σπόντα, αλλά είναι μία πραγματικότητα, εάν είχατε ρίξει λίγο νερό 2 μέρες πριν τον αγώνα, πιθανόν να μην κλειστούσε και να μην χρειαζόταν τον άσφαλτο. Να δοκιμάσουμε λοιπόν τον χρόνο με λίγο νερό 2 μέρες πριν και αν δεν πετύχει, θα αναγκαστεί η κυρία Γουλεντρίνη να το κάνει για να της έχουμε δείξει καλοπιστία. Θα έχουμε κάνει το παν προκειμένου να πετύχουμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, το μόνο έπινες με τι με σκούπα. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στην ανάβαση Πορταγιάς να είναι το ενιαίο, το οποίο είναι ένας πόθος πολλών ετών μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχε το ενιαίο τη δεκαετία του 90, ξαναζωντάνεψε και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό. Και ήθελα να περάσω και με αυτό το μικρόφωνο ένα μήνυμα για τον χρόνο ότι οι συμμετοχές δεν έχουν λήξει για το ενιαίο. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει και θα είναι μεγάλη μας χαρά του συνδέσμου και όλων των ανθρώπων που αγαπάνε το άθλημα να μεγαλώσει ο αριθμός των αυτών που συμμετέχουν προκειμένου το ενιαίο να γίνει πιο συγκλονιστικό από τη δεκαετία του 90. Σας ευχαριστώ όλους. Μπορείτε να μας βοηθάτε, να μας υποδείχνεις πράγματα, πράγματα ασφάλειας.